Στη Θεσπρωτεία βρέθηκε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και βουλευτής Άρτας της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Τήλιος. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε ύστερα από πρόσκληση των τοπικών φορέων. Ο Υφυπουργός συναντήθηκε με τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσπρωτείας και τον Δήμαρχο Ιγουμενίτσας και αργότερα βρέθηκε στον ποταμό Καλαμά, στην περιοχή της Βρυσέλλας. Παρόντες εκεί ήταν η πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Σταυρούλα Μπραήμη, ο Δήμαρχος Φιλιατών Σπύρος Παπάς, παραγωγή και κάτοικοι της περιοχής. Ο κύριος Τήλιος συναντήθηκε επίσης με τους εκπροσώπους των ΤΟΕΒ της Θεσπρωτείας, καθώς και με παραγωγούς Κλιμεντίνη στο Ασπροκλήσι. Πρωτίστως η συνάντηση με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Βασίλη Γιώγιακα, τον αντιπεριφερειάρχη κύριο Πιτούλη και τον δήμαρχο κύριο Λόλο, τέθηκε το θέμα της ενίσχυσης του Δήμου με σκοπό τη βελτίωση υποδομών, όπως έργων αγροτικής οδοποίησης και εγκυοβελτιωτικών έργων που εξυπηρετούν τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, η άνευ φόρων απόδοση στο Δήμο του κτηρίου του ΚΕΔΕ Δήμητρα στο Γρεκοχώρι, το απαιτούμενο εγκυοβελτιωτικό έργο στον κάμπο Σπαθαραίων, η πρόληψη στην αντιμετώπιση των πλημμυρικών του Καλαμά, καθώς και η στήριξη των τοπικών παραγωγών. Καταρχάς έχουμε ένα δομέα, έχουμε το πρόβλημα με τις εκτάσεις που έχουν δεσμεύσει διάφοροι εξ Ελλάδος, Κρήτη κλπ. Από τους χάρτες, διαχειριστικούς χάρτες. Πιστεύω τα θέματα σας τα είπανε και ο κ. Δημοκρατής, τα είπε και ο κ. Δημοκρατής, θα εμπορίζει το θέμα γιατί είσαι βέβαια εγκυρώτης. Έχουμε προβλήματα στον πρωτεύουσα τομέα. Τα έχουμε χτίσει και κάτι δύο μέρε στο γραφείο του Δημοκρατή και στην Αθήνα. Το θέμα έχει να κάνει με τι πλημμύρε εδώ πέρα, τι ακραίε και αρχέ καταστάσει. Να τα δει και εξειδικεύσει. Έχουμε φέρει εδώ, είναι το διευθυντή του καταστήματο Αργά Αιγύρου. Δεν έχουμε εδώ μαζί μα. Και το θέμα που είναι από εδώ δικιά μου ήταν. Σωτήσω, κύριε. Μαζί μας μετά τον έχουμε... Τον Ιστάδιο Σουμαρίδιο. Να δείτε και λίγο το θέμα που θα πάτε στην Βρυξέλλα εκεί που πλημμυρίζει ο Καλαμάς, γιατί είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό για τους παρόντους κατοικητές εκεί πέρα του Καλαμά. Κάθε χρόνο θα πει, έχουμε πληθυσμένα από τα φαινόμενα τα οποία πλημμυρίζουν και θέλει φυσικά μια άλλη προσέγγιση, θέλει μελέτες, θέλει, αλλά καλό είναι να το δείτε και να το έχετε υπόψη σας και να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε και κάτι και εσείς, αν μπορεί κάνει εγώ στο Υπουργείο, να βοηθήσουμε εδώ τους κατοίκους. Πέρα από, από τις καταστροφές που έχουν, δεν ξέρω τι θα κοινώσετε εσείς, θεωρώ ότι κάτι μας φέρατε στο καλάθι όπως και με τις... Ο κύριος Τήλιος ανακοίνωσε τη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 4 έργων συνολικού προϋπολογισμού 3.950.000 ευρώ που θα υλοποιηθούν από την περιφέρεια Ηπείρου. Τα έργα αφορούν την εξοικονόμηση ενέργειας και νερού του δικτύου των ΤΟΕΒ Παραμυθιάς, Γλυκής και Κεστρίνης και για τη βελτίωση του αρδευτικού συστήματος με σύστημα τηλεδιαχείρισης, τηλεμέτρησης του ΤΟΕΒ Σκάλας Φιλιατών. Ο Υφυπουργός ενημέρωσε επίσης τους παραγωγούς για τις αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο του ΕΛΓΑ και των ΤΟΕΒ που αναμένεται να ψηφιστούν μέσα στο πρώτο εξάμηνο του νέου χρόνου. Καλημέρα. 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 Με τον Δήμαρχο, είδαμε και τους άλλους φορείς, τους θεσμικούς, μέσα στην Μινίστα. Τα είπαμε λίγο, είπαμε και θέματα που έχουμε δικά μας που αφορούν τον παραγωγικό κόσμο, που με τα ακούσουν και οι άνθρωποι εδώ. Έχουμε φέρει και τον διευθυντή, τον προϊστάμενο, από τα Γιάννα, γι' αυτό το λόγο το φέραμε εδώ, να δούμε το θέμα. Είναι πολύ σοβαρό ζήτημα. Έχει κάνει και εκτίμηση, βέβαια. Είναι πολύ σοβαρό ζήτημα και δεν αντιμετωπίζεται αποσπασματικά. Δηλαδή θέλει μία μεγάλη βουλευτή, είμαι εγώ που πάντα ενδιαφέρεσαι. Θέλει μία μεγάλη παρέμβαση σε όλο το ποτάμι. Και με ξεκινάει σχεδόν από τα Γιάννανα να μέχρι κάτω. Τα αντιπλημμυρικά είναι στην περιφέρεια, ξέρω. Άρα τα μαγάζα. Να κρατάμε και αποστάσεις. Ναι. Γεια σας.
Καλημέρα, δεν ήρθαμε. Είναι αγρότες στην περιοχή. Γι' αυτό είμαστε βασίλειο, να δω. Έχω το πρόβλημα μου, ναι, εδώ. Εδώ στο ποτάμι. Έχω νόμιμη άδεια από το 85, με άδεια της πολυρομίας που το έκτισα. Με κόβω αυτό το σπίτι μου και με στερήσει. Κάθε χρόνο, έχω 15 χρόνια τώρα, που πλημμυρίζει και ο κήπος μου. Το 15 πλημμύρισε το σπίτι μου, 60 πόδους μέσα το νερό. Πέταξα υποσκευές, πέταξα τα πάντα, δεν έχω ζημιώσει τα δραχμία πουθενά. Και αυτό το πράγμα διαιωνίζεται, αυτό το πρόβλημα. Είναι και τα πλατάνια, οι αρρώστια που έχουν αρρωστήσει και δημιουργούν τα φράγματα μέσα στο Γκαλαμά. Είναι και το εργοστάσιο που έγινε εκεί κάτω του υδροληπτικού, που γι' αυτό έχει φέρει μια αναστάτωση σε όλο το θέμα. Εν πάση περιπτώσει. Εγώ να πω μια κουβέντα. Ναι. Εδώ έχουμε ένα πλεονέκτημα. Ο δήμαρχος είναι και μηχανικός. Κάτσε. Να μας πει λοιπόν και τη δική του την τεχνική, τη σκέψη. Εγώ τη σκέψη, κύριε Υπουργέ, την έχω πει και στην περιφέρεια, που είναι ο καθήλυν αρμόδιος να προχωρήσει το θέμα αυτό. Ναι. Γιατί τα ρέματα και τα ποτάμια ανήκουν στην περιφέρεια. Η άποψη δική μου και σαν μηχανικός αλλά και σαν δήμαρχος, γιατί έχουμε τόσα χρόνια εδώ που ασχολούμαστε στην περιοχή και βλέπουμε όλες αυτές τις ζημιές που παθαίνουν οι αγρότες, η παραγωγή της περιοχής, είναι η εξής. Θα πρέπει να γίνει μία μελέτη καθαρισμού του ποταμού Καλαμά. Από το φράγμα να φτάσει μέχρι πάνω όσπου μπορεί να φτάσει. Να μας δείξει ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε, γιατί πλέον τώρα, κατά την άποψη δική μου, θεωρώ ότι το βάθος του ποταμού έχει μειωθεί. Έχει σηκωθεί από τα φερτά υλικά. Πέφτει το ένα πάτωμα, το άλλο, από εδώ. Δεν αυτοκαθαρίζεται ο ποταμός Καλαμάς. Που σημαίνει ότι πρέπει να καθαριστεί με πλωτά μέσα. Εδώ είναι κάπως Τρικορύπου. Εκεί είναι Γεστρίνη. Πίσω μας θα πάμε Αστροκλή, Σαγιάδα. Θα τα δείτε για εσάς. Καλώς ήρθατε, κύριε Υπουργέ. Κύριε Πάλος, είναι εδώ παραγωγός. Κτηνοτρόφος. Κτηνοτρόφος και γεωργός. Και παθών. Και παθών. Αυτό το μας έκανε μεγάλη ζημιά. Είναι ένα έργο που κοτίζει, παίρνει το νερό. Αυτό είναι σε χαμηλή στάση από το έδαφος. Φράκαρε με τα μπάζα που έφερε τώρα. Ανέβηκε πάνω το νερό και πήρε τα... Μέχρι το Φεβρουάριο, σύμφωνα με τον κύριο Στήλιο, θα έχει καταβληθεί έκτακτη ενίσχυση των παραγωγών μανταρινιών ποικιλίας Κλιμεντίνη λόγω της απώλειας εισοδήματος από την καλλιεργητική περίοδο του 2020, ενίσχυση η οποία έχει καθοριστεί με κοινή υπουργική απόφαση στα 70 ευρώ ανά στρέμμα. Απαντώντας σε ερωτήματα των παραγωγών σχετικά με την οικονομική στήριξη για την απώλεια παραγωγής άνω του 50% λόγω του παγετού της περασμένης άνοιξης, ο κύριος Στήλιος δεσμεύτηκε ότι θα καταβληθεί ενίσχυση αφού το αίτημα εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ενίσχυση αλλά και σε επίπεδο υποδομών. Όσον αφορά το παλιό χρέος, και όντως έχετε δίκιο, υπάρχουν το ΕΒ εύρωστα και υπάρχουν το ΕΒ τα οποία σέρνονται ενώ θέλει νεολαία να ασχοληθεί. Και είναι πολύ ευχάριστο ότι βλέπουμε νέα άτομα εδώ σήμερα. Ένα είναι αυτό που είπαν το δάνειο, το χαμηλότοπο δάνειο των παρακαταθηκών και δανείων. Και μάλιστα γνωρίζουν όλοι ότι ο Περιφερειάρχης ο ίδιος δέχεται, λέει ότι μπορεί να είναι να αποτελέσει εγγυητή η Περιφέρεια Υπήρου. Και ένα άλλο θέμα το οποίο ίσως θα πρέπει να το δείτε κεντρικά είναι το θέμα των ληξιπροθέσμων. Εάν μπορούν οι ΤΟΕΒ που είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου αλλά έχουν κοινή ωφέλεια να μπορέσουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα των ληξιπροθέσμων όπως δόθηκαν στους Δήμους που είχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές, όπως δόθηκαν και σε άλλους φορείς. Και αυτό θα ήταν μια πολύ καλή λύση για να φύγει το βάρος από πάνω από τους ΤΟΕΒ των παλιών οφειλών και με τη βοήθεια τη δικιά σας και τη συνεργασία όλων να προχωρήσουν. Τα προβλήματά μας όμως ξεκινούν και καταλήγουν στην πολιτεία, γιατί για παράδειγμα εμείς και ο ΤΟΕΒ Βραγίου και Στρίνης αρδεύουμε από ένα φράγμα, το οποίο ενώ φτιάχτηκε τη δεκαετία του 50 και ήταν καθαρά αρδευτικό, ξαφνικά έγινε υδροελεκτρικό. Εγκαταστάθηκε λοιπόν μια μικρή επιχείρηση Γιτάνη ΑΕ πάνω στη δική μας προσαγωγό, δεν μπορούμε να έχουμε το νερό που θέλουμε και την ίδια στιγμή δεν μπορούμε να δίνουμε νερό στα εκτός έργου κτήματα, τα οποία πολλαπλασιάζονται συνεχώς. Δεν μιλάμε πια για 500 στρέμματα που ήταν παλιά, ξεπερνάνε τα 2.000 στρέμματα, σε 5.000 στρέμματα αρδεύσιμου κάμπου. Αυτό εμάς μας δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στην κεντρική μας προσαγωγό, όπου όλοι αρδεύουν από εκεί, θέλουμε πάρα πολύ να τους δώσουμε νερό, αδυνατούμε, γιατί δεν θα εξυπηρετήσουμε τα στρέμματα μέσα στο έργο. Απευθυνθήκαμε στην πολιτεία να μας λύσει το ζήτημα με το υδροελεκτρικό.
Δηλαδή δεν μπορεί ένα υδροελεκτρικό να έρχεται και να θρονιάζεται πάνω σε μια υπάρχουσα κατάσταση και φοβόμαστε να ακούμε ότι θα γίνει κάτι για βελτίωση δική μας, τον ΤΟΕΒ δηλαδή. Από τη στιγμή που εμείς αποδεικνύουμε στην πολιτεία ότι είμαστε κατακάθαροι και πορευόμαστε στο μέλλον χωρίς κανένα πρόβλημα. Αρχίζουμε και ανησυχούμε για το τι θα γίνει, ποιες αλλαγές θα γίνουν πάνω στο θέμα του νερού, αν θα αρχίσει να μπαίνει φόρος, αν θα αρχίσει να μπαίνει διαχείριση κι άλλοι ή οτιδήποτε άλλο θα γίνει. Πρέπει να μας λάβετε πολύ σοβαρά υπόψη έναν το ΕΒΟ, ο οποίος είναι τζάμι. Να σας πω το εξής, ότι στα περισσότερα το ΕΒ κατέχουν την αγροτική γη τουλάχιστον 50% μη αγρότες. Σε 50% της ελληνικής αγροτικής γης είναι σε μη αγρότες. Και δεν γουστάρουν να την νοικιάσουν, δεν γουστάρουν να την καλλιεργήσουν. Ή θα την νοικιάσουν, ή θα την περάσουν με το παλιό σύστημα στο ΟΣΔΕ και θα παίρνουν επιδοτήσεις και θα είναι στην Αγία Παρασκευή στην Αθήνα, θα παίρνουν 52.000 άλλους χωρίς ίχνο ζώου και θα παίρνουν τις επιδοτήσεις. Κάπως είναι παρεφερές το πρόβλημα και στο ΤΕΒ. Αρκεί να το κάνετε, υπάρχει σύστημα παρόμοιο στη Γερμανία που φορολογούν τον αυτόν που κατέχει αγροτική γη, αλλά δεν είναι αγρότης. Να αναγκαστεί να πάει να την νοικιάσει. Έτσι, για να μπορέσει ο άλλος να παράξει. Ένα άλλο πρόβλημα που έχουμε εμείς τώρα εδώ στην περιοχή είναι με τα εργατικά, όχι μόνο μέσα σε όλη την Ελλάδα. Έτσι και γίνεται και παγκόσμιο το φαινόμενο σιγά σιγά. Υπάρχει αδιαφορία. Μέχρι τη στιγμή το σύστημα με τους μετακλητούς ήταν κλειστό. Και υπάρχει μεγάλη γραφειοκρατία, ακόμα και τους εξαμηνίτες. Υπάρχει ένα πολύ απλό σύστημα που το εφαρμόζεται και στην Ιταλία και στην Ισπανία. Έχουμε κουπόνια, εμείς οι αγρότες αγοράζουμε από την τράπεζα και τα πληρώνουμε αυτά τα κουπόνια, πληρώνουμε τους εργάτες. Και ένα άλλο μεγάλο θέμα είναι οι δημόσιες εκτάσεις, τις οποίες καλλιεργούν οι παραγωγοί εδώ και πολλά χρόνια. Το ΟΣΔΕ τους πέταξε έξω. Αν διάβασα καλά, από 2 Δεκέμβρη το άφησε αυτό το κομμάτι το Υπουργείο, δεν το πέρασε και το θέμα έμεινε όπως ήταν παλιά. Αλλά το θέμα αυτό πρέπει να το κοιτάξετε, γιατί πολλές εκτάσεις του δημοσίου είναι καλλιεργημένες από παραγωγούς εδώ και πολλά χρόνια. Η προηγούμενη κυβέρνηση είχε βγάλει ένα νόμο να δοθούν στους παραγωγούς με κάποιο αντίτιμο. Ο νόμος αυτός σταμάτησε από ό,τι ξέρω και από ό,τι μου πει και δεν έχουν μείνει στάσιμα. Να βρούμε μια λύση, αλλά εάν φτάσουμε στο σημείο όλοι και βάλουμε ηλεκτρικούς φράκτες, μετά αυτά θα έχουν άλλα προβλήματα. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε τουλάχιστον τα τελευταία 3-4 χρόνια. Και ένα δεύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζω εγώ προσωπικά και οι νέοι αγρότες που έχουν κάνει σχέδια βελτιώσεως, δεν υπάρχει επιτροπή στην ονομότητα της Πρωτείας να περάσει να μας ελέγξει για να πάρουμε τα λεφτά μας από τα σχέδια βελτιώσεως που έχουμε πληρωμένα. Με την ευκαιρία σήμερα να μας επισκεφθεί ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, να διαπιστώσει η διεισόμαση τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε από τα κρέα καιρικά φαινόμενα, από τις πλημμύρες, αλλά και κυρίως να ακούσει και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί της περιοχής μας, κυρίως οι παραγωγοί των εσπεριδοειδών. Έκανα μια περιοδία στο Δήμο Φιλιατών και σήμερα καταλήξαμε στην κοινότητα Σαγιάδας, όπου έγινε μια ευρεία σύσκεψη με όλους τους εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων. Τέθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί. Έκανε κάποιες ανακοινώσεις για κάποια προγράμματα που τρέχουν για τους νέους αγρότες, για τις αποζημιώσεις, για την ακαρπία, για τις παραγωγές, τα λοιπάσματα, την ενεργειακή κρίση και μπήκαν κάποια θέματα επιτάπητος. Θα εξεταστούν με τους αναρμόδιους υπουργούς και ευελπιστούμε ότι σύντομα θα έχουμε θετικά αποτελέσματα. Ευχαριστώ τον Υφυπουργό και αγαπητό συνάδελφο κύριο Στήλιο που αποκρίθηκε θετικά στην πρόσκλησή μου, επεσήμανε μεταξύ άλλων σε δήλωσή του ο βουλευτής Θεσπρωτείας της Νέας Δημοκρατίας Βασίλης Γιώγιακας. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Υφυπουργό τον κύριο Στήλιο για τη σημερινή του επίσκεψη στο νομό Θεσπρωτείας και ιδιαίτερα στην περιοχή Σαγιάδας, Ασπροκλησίου, Ραγίου και Στρίνης και Βρυσέλλας, να δει από κοντά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες μας, η παραγωγή μανταρινιών, τόσο με την ακαρπία που αντιμετωπίσαμε την τελευταία καλλιεργητική περίοδο, όσο και με τις πλημμύρες που ήταν απόρρια των ακραίων καιρικών φαινομένων και συνέπεια των φερτών υλικών από τον Καλαμά. Νομίζω ότι οι διαβεβαιώσεις που εδόθησαν προκειμένου να καλυφθούν σε σημαντικό ποσοστό με αποζημιώσεις και ταυτόχρονα με την διαβεβαίωση ότι ήδη κινούνται οι διαδικασίες μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μια θετικότατη εξέλιξη.
και έτσι θα αποζημιωθούν οι καλλιεργητές των μανταρινιών στην περιοχή μας. Ταυτόχρονα όμως είχαμε και σημαντικές ειδήσεις όσον αφορά και την αποζημίωση των καλλιεργητών μανταρινιών στην περιοχή της Βρυσέλλας, όπου πλήγησαν από τις μεγάλες πλημμύρες το τελευταίο χρονικό διάστημα, τουλάχιστον από ό,τι μας διαβεβαίωσαν, ύψους 500.000 ευρώ θα είναι οι αποζημιώσεις, και ταυτόχρονα οι εξαγγελίες σημαντικών έργων για τα ΤΟΕΒ του νομού μας, όπως επίσης θα ήθελα να πω ότι οι μελέτες που δρομολογούνται τόσο από τους Δήμους και από τις περιφέρειες για την ένταξη καινούργιων σημαντικών έργων για το νομό μας. Να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά τον κύριο Υπουργό, να ευχηθώ καλή χρονιά, υγεία, δύναμη και μακριά όσο το δυνατόν περισσότερο μέσω της περίοδου της πανδημικής κρίσης που αντιμετωπίζουμε. Ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του στη Θεσπρωτεία, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κ. Στήλιος, επεσήμανε: «Η κυβέρνηση βρίσκεται κοντά στους αγρότες. Ο πρωτογενής τομέας αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας αλλά και της κοινωνικής συνοχής». Είχα τη χαρά σήμερα να βρίσκομαι στην Θεσπρωτεία, σε έναν όμορο νομό με την Άρτα, ένα νομό της Ηπείρου, όπου συναντήθηκα με εκπροσώπους παραγωγών, με εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού και διοικήσεις των ΤΟΕΒ της περιοχής. Μιλήσαμε για όλα τα ζητήματα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα και την μεταποίηση στην περιοχή μας, για τα προγράμματα που ετοιμάζουμε και είναι σε εξέλιξη, για την επόμενη στρατηγική, τη νέα κοινή αγροτική πολιτική, τη στροφή η οποία γίνεται για την ενίσχυση της κτηνοτροφίας και την παραγωγή βιολογικών προϊόντων και φιλικά, με μεθόδους και διαδικασίες φιλικές προς το περιβάλλον και με μικρή υπολοιματικότητα σε φάρμακα. Είπαμε συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν έργα εγκυοβελτιωτικά στην περιοχή. Συμφωνήσαμε να προχωρήσουμε και σε μια κοινή συντονισμένη συνεργασία και μια τηλεδιάσκεψη με την περιφέρεια του Υπουργείου Περιβάλλοντος για να δούμε ένα μεγάλο ζήτημα που υπάρχει εδώ σε σχέση με το νερό και με τον Καλαμά. Μιλήσαμε για τα χρήματα που θα δοθούν στα εισπυροδοειδή που αφορούν χρήματα για τις κλιμεντίνες, για τα μανταρίνια, που η απόφαση έχει υπογραφεί. Έχουμε πάρει και την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι ταμιακό ζήτημα μέσα στις επόμενες μέρες, εβδομάδες, να δοθούν τα χρήματα στους παραγωγούς. Έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση βέβαια και για τον παγετό Άνοιξη 21, ένα φαινόμενο ακραίο, το οποίο χτύπησε την εσπεροδοπαραγωγή της χώρας μας, και εκεί το Υπουργείο μας επεξεργάζεται άλλες λύσεις εναλλακτικές, μιας που δεν προβλέπεται από τον οργανισμό του ΕΛΓΑ να καλυφθεί η συγκεκριμένη δαπάνη. Όμως, με την δική μας τεκμηριωμένη επιστημονικά σε σχέση με τη συγκεκριμένη υπόθεση πρόταση, εκτιμούμε ότι θα μπορέσουμε το επόμενο διάστημα να έχουμε πολύ συγκεκριμένες ανακοινώσεις για τα εσπεροδοειδή που αφορούν βέβαια συνολικά όλη τη χώρα. Και είδαμε και τα εγκυβελτικά έργα, τα οποία είναι ήδη ενταγμένα και θα δημοκρατηθούν το επόμενο διάστημα από την περιφέρεια Ηπείρου, και τα έργα τα οποία μπορούν να ενταχθούν από εδώ και στο εξής. Η συζήτηση ήταν ωφέλιμη, το μήνυμα είναι ένα, είναι καθαρό, η ελληνική κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει σε προτεραιότητα τον πρωτογενή τομέα της χώρας μας, την παραγωγική διαδικασία, γι' αυτό διότι θέλουμε να εξασφαλίσουμε την επιστημιστική ασφάλεια της χώρας, θέλουμε όμως να στηρίξουμε την ελληνική περιφέρεια και την Ήπεθρο, διότι εκεί αναζωογονούμε τον τόπο μας και εκεί βρίσκονται οι άνθρωποι οι οποίοι κρατούν τις σχατιές της Ελλάδας στα σύνορα, στην περιφέρεια και όχι στα αστικά κέντρα της πατρίδας μας. Και γι' αυτό δουλεύουμε και εργαζόμαστε. Ευχαριστώ πολύ.